Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το 6ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουλίου με το χαρακτήρα του κατεπήγοντος, το οποίο είχε σήμερα 6 έκτου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12 το μεσημέρι, το οποίο είχε ένα και μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη και είχε εισηγηθεί την κυρία Δήμαρχο. Το θέμα είχε ως εξής: ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων και Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τη διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας, Περιφέρειας Ιωνίων στο Χιτά Καρβουναρίου. Όπως σας είπα και πριν, με βασική εισηγήτρια την κυρία Δήμαρχο. Παρευρέθησαν και πήραν το λόγο, εκφράζοντας την άποψή τους και τις θέσεις τους, εκτός των μελών του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Εκτός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ο βουλευτής της Θεσπρωτείας της Αντιπολίτευσης, ο κ. Γιώργος Καρβασίλειος, ο Δήμαρχος Οικουμενίδας, κ. Λόλος Ιωάννης, και εκ μέρους της Περιφέρειας, η Περιφερειακή Σύμβουλος, κ. Φίλη Αντιγόνη, η οποία ήρθε λίγο καθυστερημένη. Όπως επίσης, σύσσωμο τον Καρβουνάρι, ο Πρόεδρος και πολίτες της τοπικής κοινότητας Καρβουναρίου, όπου κυρίως ανήκει εδαφικά ο Χιτά Καρβουναρίου, ο μόνιμος Χιτά. Η πρόταση, όπου διαμορφώθηκε στο σημερινό Δημοτικό μας Συμβούλιο, το 6ο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει ως εξής: όχι στην εναπόθεση απορριμμάτων στο Χιτά Καρβουναρίου από μη αδειοδοτημένους φορείς που δεν συμπεριλαμβάνονται στον περιφερειακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Ηπείρου, γιατί αυτό θα προκαλέσει περιβαλλοντολογική επιβάρυνση και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας και θεωρούμε μη νόμιμη την δια του εντέλεσθε απόφαση του Γενικού Γραμματέα και ζητούμε την ανάκλησή της. Είμαστε διατεθειμένοι να αντιδράσουμε κυρίως δια της νομικής οδού. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε την παραπάνω πρόταση όπως αυτή διαμορφώθηκε εδώ προεξάρχοντος της κυρίας Δημάρχου. Καλό είναι να παρακολουθήσετε το Δημοτικό μας Συμβούλιο, τη συνεδρίαση, για να διαμορφώσετε τη δική σας άποψη. Καλό σας μεσημέρι. Κυρία Δημάρχε, κύριε Βουλευτά, της Σοφίας της Ομιλητικής Πολίτευσης, κύριε Γιώργιακα, κύριε Αρχιπαρχικομονίτσας, κύριε Γιάννη, κύριε Αρχιπαρχή, κύριε Επικεφαλής της Μαρτάξης της Αντιπολίτευσης, κύριε Επικεφαλής των Παιδιών Αλλαγής της Ψηφίας της Ψηφίας, κύριε Δημοτική Συμβουλή, κύριε Πρόεδρε Δημοτική Συμβουλή των Δημοτικών, εκπρόσωποι φορέων του Δήμου μας, εκπρόσωποι προφέσεων και διαδέλφες εγγραφείς συμβουλές, συμβουλές και αλληλέντες. Σήμερα Σάββατο 6 Ιουνίου 2016 και όλα από 12 συνέδριο στην εταιρεία σου του Δημοτικού Λεγάρου του Δήμου μας, συνέρχεται στην έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37, παράγραφος 5 του νόμου 152 του 2010 και παράγραφος 3 του κανονισμού του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Και μοναδικό θέμα της κυρίας διάθεσης, ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίων και Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με την διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Λευκάδας, Περιφέρειας Ιωνίων στο Χιτά Καρβουναρίου. Με εισηγητή την κυρία Δήμαρχο, όπως αναγράφεται και στην πρόσκληση, ο λόγος του ΕΤΑΚ ασκηνοποιήθηκε χθες Παρασκευή, χθες το απόγευμα, Παρασκευή 5 του 2016. Παρακαλώ για έλεγχο απαρτίας. Εκ μέρους της πλειοψηφίας απουσιάζει ο κ. Γόμος, ο οποίος έχει άλλο στον πατέρα την προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ο κ. Γόμος μη πεθάθηκε πέντε μέσα στην ερεύνηση είναι εδώ. Ο κ. Γόμος απουσιάζει. Εκ μέρους της μίζωνος αντιπολίτης απουσιάζει ο κ. Λουκάδης, ο κ. Βέλος, ο κ. Τσανάκας, και απουσιάζει τον επικεφαλή τη Αλλάσσα του κ. Μαρέτη. Δεδομένη τη απαρτία, άρχεται η συνεδρίαση. Πριν όμω ξεκινήσουμε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 37, παράγραφο 5 του νόμου 152 του 2010 και του άρθρου 3 του κανονισμού του Δημοτικού μας Συμβουλίου, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα να αποφανθεί καταρχήν για το κατεπήγον τη συζήτηση του σημερινού θέματο και κατ' επέκταση του σημερινού μα έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα σύντομο λόγο, κύριε Δήμαρχε, για το καλοκαίρι. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ αυτού που παρευρίσκονται σήμερα εδώ, κυρίω τον βουλευτή κύριο Γιώργιακα και τον
Δήμαρχο Οικουμενίτσας και Πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Επίδρου, τον Γιάννη Τορόλο. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα, ανεξάρτητα από μέρα και ώρα, γιατί τα επίγοντα θέματα και τα σοβαρά δεν έχουν ούτε μέρα ούτε ώρα, γιατί μετά από την χθεσινή απόφαση της Εκταλιστικής Επιτροπής του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης να μην παραστεί σε συνάντηση διαπραγμάτευσης με τον Γενικό Γραμματέα της Επιτεπτρωμένης, υπάρχει ανά πάσα στιγμή ενδεχόμενο τα σπουδαία της Λευκάδας να έρθουν στο κοιτάρι του Μαρίου. Γι' αυτό το λόγο, καθώς και η επικεφαλής των παρατάξεων ήταν ήδη ενημερωμένη, κρίνουμε σκόπιμο ότι για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε αυτή την απόφαση των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, θα έπρεπε σήμερα να γίνει ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου και να ενημερωθείτε, αλλά και να ληφθούν κάποιες αποφάσεις για τις περαιτέρω ενέργειες του Δήμου, με σοβαρότητα και στόχευση, όπως πάντα ο Δήμος μας έκανε μέχρι τώρα. Πρόεδρε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φέρω κάτι άλλο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που είπα και γι' αυτό το λόγο παρακαλώ πάρα πολύ το Δημοτικό Συμβούλιο να κρίνει την έννοια του κατεπείματος, γιατί Δευτέρα βέβαια έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μέχρι τη Δευτέρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να δούμε δηλαδή μέχρι Δευτέρα τα. Θα μπορούμε να χάσω κανένα. Είναι σε περίπτωση κάτι που θα δώσει πώ θα υπάρχει το λόγο αυτό. Παρακαλώ να ψηφίσουμε σχετικά και το χαρακτήρα του κατεπίνου σε κρίνει το μόνο να γίνει. Οπότε μόνο αποφασίζουμε τη συζήτηση με το χαρακτήρα του κατεπίνου του σημερινού εκπαιδευτικού συμβουλίου. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο για τη διαδικασία, επειδή πρόκειται για έλεγχο τη συνεδρίαση και έχουμε και δύο κριτικού προσκεκλημένου αλλά και άλλου στο κρατήριο που μπορούν να θέλουν να πάρουν το λόγο. Μετά την κυρία Δήμαρχο, πώς πάρει το λόγο με την επέλεξη του κ. Ζεβερέλη, στη συνέχεια να βάλει τους εγκυμένους, στη συνέχεια την κοινωνική σύμβουλη και τέλος όπως επιθυμεί από σαν και πρόσφυγες φορέα ή γνωστή σαν κακός δημότης. Συμφωνείτε όλοι. Φυσικά δεν υπάρχει μια ενεργεία λογή στη χρονική διάρκεια του λόγου, στο πλαίσιο της πολιτικής. Συμφωνείτε. Βεβαίως. Λοιπόν, άρχιε τη συνεδρία. Κύριε Δήμαρχε, το λόγο πρέπει. Όπως εξήγησα στην αρχή, δικαιολογώντας τη διαδικασία του κατεπείματος, βρισκόμαστε σήμερα εδώ, γιατί χθες το απόγευμα η Εκτελεστική Επιτροπή του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων αποφάσισε να μην διαπραγματευτεί, να μην περαστεί δηλαδή στη συνάντηση που ορίστηκε με τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε επιπλέον επιβάρυνση στο χιτάκι Αρμαρίου. Πρόεδρε, βεβαίως δεν υπάρχει μια ανοχή, θα προσπαθήσουμε όλοι να είμαστε αρμονικοί, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό και εγώ παίρνω το πολλό το F. Ξεκινάω λοιπόν ότι στις 28 Τετάρτου του 2016, με απόφαση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, παρατείνεται η κήρυξη του Δήμου Λευκάδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 16 Αυγούστου 2016, ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κουρμπλής καλεί στο Υπουργείο στην Αθήνα όλους τους δημάρχους οι οποίοι προεδρεύαν μέχρι πρότινος τους φορείς διαχείρισης της Υπήρου, τους δημάρχους που στην εδαφική τους περιφέρεια έχουν κοιτά, το Δήμαρχο Οικουμανίτσας και πρόεδρο της ΠΕΔ Υπήρου, το Δήμαρχο Λευκάδας, και παρούσα ήταν και η κυρία Καλογιάννη, αντιπεριφερειάρχη που υπεύθυνε για τις υποδομές και το περιβάλλον. Σε αυτήν λοιπόν την συνάντηση, όπως ήδη γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, ζητήθηκε από τους φορείς και τους δήμους της Υπήρου να μεταφερθούν τα σκουπίδια της Λευκάδας, τα απορρίμματα της Λευκάδας, στους χιτά της Υπήρου. Η τοποθέτηση των αυτοδιοικητικών ήταν σε πρώτη φάση αρνητική. Στο σύνολό τους, αφού μας διευκρίνησαν ότι ξέρουμε όλοι πόσο φιλόξενοι και αλληλέγγυοι είμαστε οι πυρώτες, μας είπαν ότι πρέπει να πάρουμε τα σκουπίδια. Δεσμευτήκαμε όλοι ότι θα φέρουμε στα όργανα, στους φορείς διαχείρισης, την πρόταση του Υπουργού και φύγαμε από την Αθήνα. Στις 4 Σεπτόμβρου του 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης της Δεύτερης Διαχειριστικής Ενότητας, αυτό που διαχειρίζεται δηλαδή το χιτάκι του Μαρίου, έβγαλε απόφαση η οποία ήταν η εξής.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα υπάρχουν, τα προβλήματα, την υγεία και την επιβάρηση του Κιτάκακου Μαρίου, αποφασίζει ομόφωνα. Δεν κάνω δεκτά τα αιτήματα και δεν αποδέχονται απορρίμματα για αναπόθεση του Κιτάκακου Μαρίου. Από μη εκδοτημένου φορεί που δεν συμπεριλαμβάνουν στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείριση αποβλήματο τη περιφέρεια Ιππήρου, εννοώντα τα σκουπίδια τη Λευκάδα και οποιαδήποτε άλλα σκουπίδια πέρα από αυτό, εφόσον τυχόν αποδοχή του θα υπερφορτώσει το υφιστάμενο κύτταρο και θα δημιουργηθούν προβλήματα κυρίω υγειονομικού χαρακτήρα. Ο Κιτάκακου Μαρίου δεν αντέχει άλλη επιβάρηση, αφού η αύξηση αναπόθεση απορριμμάτων θα δημιουργήσει αυτομάτως προβλήματα στη διαχείριση αποκλήτων και τη τράπεζή του. Τέλος, οι κάτοικοι των κύριων περιοχών, που αποδέχονται ήδη μια οχλούσα κατάσταση, θα αναντιωθούν στο άγνωσμα αποδοχής απορριμμάτων από άλλους φορείς, δημιουργώντας κοινωνικές εντάσεις. Την ίδια ακριβώς μέρα συνεδριάζει η Κοχητά Ελληνικού, ο οποίος κατά πλειοψηφία αποφασίζει να απορριφθεί το αίτημα του Διαδημιουργού, του Δήμου Λευκάδας δηλαδή, ή του αυτοδιοικητικού για αναπόθεση απορριμμάτων για το χρονικό διάστημα 3 χρόνων. Για 3 χρόνια η Λευκάδα ζητάει να φέρει τα απορρίμματα. Στι 25 Ιουλίου του 2016, ο Δήμος Λευκάδας, απευθυνόμενο στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο γραφείο προς το Υπουργείο Εσωτερικών, δηλαδή ειδικότερα στο γραφείο Υπουργού του κ. Κουρουμπλή, στο Γραφείο Συντονισμού Αποβλήτων, τον κύριο Καπετάνη, στην Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου, ζητάει να υπάρχει χώρος υποδοχής απορριμμάτων της Λευκάδας και έτοιμα έκτακτης χρηματοδότησης. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ότι ο ΧΙΤΑ, εδώ δηλαδή μας έχουν μέσα τις φωτογραφίες, ο ΧΙΤΑ βρίσκεται στα όρια της πόλης της Λευκάδας. Η επιπτώση της νοοτιμιάς και τους καρπούς από απορρίμματα είναι ανυπολόγιστες, γιατί τα αποδέχονται τα σκουπίδια χωρίς καταλήψεις εδώ και πολύ καιρό. Αυτό όπως σας ανέφερα είναι στις 25 Ιουλίου του 2016, δεν απευθύνεται στους φορείς διαχείρισης, απευθύνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. 25 Ιουλίου λοιπόν η Λευκάδα κάνει το αίτημα. 27 Ιουλίου η Γενική Γραμματής Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου και ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιππήρου και Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει ότι τα σκουπίδια της Λευκάδας θα έρθουν στους κοιτάδες της Ιππήρου. Και μάλιστα λέει ότι τα σκουπίδια τα οποία είναι συσσωρευμένα στο Δήμο Λευκάδας και στους οικισμούς του Δήμου θα διατίθεται στους κάτω τρεις χώρους ανάλογα με τη δυναμικότητα ενός εκάστου. Χιτά Άτας, στην τοπική κοινότητα Παγερνών, Χιτά στη θέση ελληνικών της τοπικής κοινότητας ελληνικού βορείου τους μέτρων της περιφερειακής ενότητας. Αυτή η επόμενη θα δούμε τι θα κάνουμε, να δούμε πώς θα κινηθούμε. Είναι λίγο πριν που ο κυβερνητικός βουλευτής του νομού μας. Αυτός θα αντιπροσωπεύει τον νομό και το Δήμο μας. Και συγκεκριμένα όλα τα σκουπίδια του νομού μας και έχουν καταλήξει. Τώρα, εγώ διαπιστώνω ότι είμαστε εδώ και χρόνια πολίτες δύο ταχύτητων, τρίτων ταχύτητων. Πρώτης ταχύτητας τα παράγια για τα εσωτάδους. Εμείς οι παιδινοί, τα σκουπίδια και οι ορεινοί, μπορεί να σκεφτόμαστε ότι ο πρωτογενής τομέας είναι πολιτική και φιλοσοφία, καλλιέργεια. Και επιστώνω σε ένα χαμηλό επίπεδο. Το πρόβλημα αυτό είναι όπως είπε και ο πρώην δήμαρχος, ότι εδώ πρέπει να γίνει μια στρατηγική πανεπιστημιακή. Όλοι οι δημάρχοι, κατά τον πρώτο του δημάρχου, να κάτσουν κάτω να ορίσουν μια τοποθεσία σε όλη την Ήπειρο. Ένα τεράστιο κοινά, να είναι κοντά στο αποστάσιο. Οπότε να μην ασχολούμαστε κάθε μέρα με το πρόβλημα του κοινά. Και θέλουμε και εμεί τον κρατουνάκι που θα πάμε σε αυτά. Τα σκουφίδια των δημάρχων, κυρίω κρατά. Εδώ είναι η κίνηση 3 μηνών. Εγώ αμφιβάλλω αν θα λυθεί το πρόβλημα. Αλλά πρέπει να κινηθούμε, να κλείσουμε τα κοιτάκια, ότι άλλο υπάρχει. Δεν θα έχει αποτέλεσμα, αλλά πιστεύω η αντίδραση κάπου θα το επίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Επίση. Να αφορμή τα λόγια τα δικά σα, θα πρέπει να πούμε έτσι για 3 μήνες δεν θα πρέπει να θυμάστε. 3 μήνες για να ξεκινήσει. Για μια εβδομάδα μα είναι μια εβδομάδα. Αλλά δική μα είναι αυτή. Εντάξει. Επίση πρέπει να το πω.
Δεν ξέρω αν απουσιάζει δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Είναι κοινωνικό ο πρόσωπο, έστω και σαν πολίτη του νομού Θεσσαλονίκη. Θα έπρεπε να ήταν εδώ, να ακούσουμε και τι απόψει τη δική του. Άσχετα αν αυτή η κυβέρνηση και εμεί θεωρούμαστε αντιπολιτευτικά ή όχι. Αλλά θα έλεγα το εξή, εγώ το προσπερνάω αυτό, όπου το προσκυνήγατε. Τελικά το αυτοκινήτη στην Ελλάδα ή και αυτό που λέει πάντα ο δημόσιο λαό, βρήκαμε παπά να θάψουμε με λέξη. Δηλαδή, φαίνεται καθαρά πλέον ότι εδώ δεν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο στην Ελλάδα. Και πάμε όπου λάχει. Φαίνεται καθαρά ότι ο νομός, ο κύριος του κόρπου, ο οποίος έχει κάνει άλλες αποκαταστάσεις από το 2004, 5, 6, 7, όλους τους κατά, τους 5, 6 κατά που είχαμε και τους αποκαταστήσαμε σχεδόν από τους πρώτους δήμους πανελλαδικά, καθαρίσαμε τα σκουπίδια του περιοχού μας, μελετήσαμε τους ώστε να συγκεντρωθούν σε ένα σημείο και φαίνεται καθαρά πλέον ότι πληρώνουμε, επειδή εμείς είμαστε νοικοκυρέοι σαν δήμους για τα σκουπίδια, τελικά πληρώνουμε εμείς το μάτρο. Δηλαδή βλέπουμε ότι όπου είναι μια περιοχή κατά κάποιο τρόπο αποκαταστημένη από τα σκουπίδια, να προσφορέσουν και άλλα σκουπίδια. Και να μην γελιόμαστε και να μην κρυβόμαστε εμείς το δάχτυλό μας, όπως είπε και ο πρόεδρος του Σύφης, ότι σε λίγο καιρό θα έρθει και η κερκίδα, γιατί το πρόβλημα της σχέδιας, του εκείνης, δεν τελείωσε, δεν καθάρισε οριστικά, είναι ένα, μια προσωπική κλίση. Έτσι, ούτως ώστε, άρα εδώ καλούμαστε σήμερα να πάρουμε μια απόφαση, θεωρώ ότι είναι ομόφωνη απόφαση, τα πολλά λόγια και λόγια, θα πρέπει, όπως είπε και δήμαρχος, να βρούμε τους τρόπους αντίδρασης. Το καρμάρι θεωρώ και τα γύρω χωριά που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, ότι ξέρουν από αγώνες, πιθανόν να κινηθούμε, να ξεκινήσουμε εκτός από τα ασφαλιστικά μέτρα και άλλους αγώνες όπως γινόταν και παλιότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δέσο. Κάποιος με τους σύνδεσμους άλλους είναι από εδώ. Παρακαλώ κύριε Βερνέντη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, το Γιάννα Καθούς και εγώ και πίσω από συγκεκριμένο. Θα ήθελα να αναφέρω απλά ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο του Δήμου Σουλίου, έτσι και στην πολιτική κατάσταση του Κιτάνη, που έχουν δημιουργηθεί ο φορέας. Αφορά όλο τον Δήμο, πιστεύω ότι θα πρέπει να σταθούν σε εντοπίσει ακόμα και ο Δήμο Οικουμενίτσα, μετά από τον κύριο Δήμο που είναι σήμερα εδώ. Από τη μεριά μου και εγώ προκαλούμε, γιατί δεν υπάρχει παρουσία κακού κοινωνικού εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβούλου, Δημοτικού Συμβουλίου. Και είναι πρόκληση γιατί διάβασα την απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Όπω πολύ σωστά προανέφερε η Δήμαρχο, δεν ξέρω αν το αντιλήφθηκαν κάποιοι, είχε μια απόφαση η οποία υποχρεώνει τον φορέα να δεχτεί τα σκουπίδια στην Ελλάδα σε μια πολύ μεγάλη απόσταση ενός τέτοιου σημείου από ό,τι το εκτιμούν και υπάρχει κάποιο σχετικά στην Ελλάδα. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη, ακόμα και η παράγραφος 10 που αναφέρει ότι θα πρέπει τα σκουπίδια της Ελλάδας να μοιραστούν στους τρεις φυστάμενους κοιτά στάδους του Μελλήνων και του Καρδιναλίου είναι πολύ πονηρή στη σκέψη γιατί έχει βάλει όριο άλλο που δέχεται 2.000 τόνους της Καρκάδας, ενώ για να αναφέρει απόφαση συνολικά είναι κάτι που αναφέρει στους 16.000 τόνους. Θέλω να πω με αυτό ότι με τον τρόπο τους η κεντρική εξουσία θέλει να μεταφέρει, να μην δεν θα πω μήνες στο ποσοστά, να μεταφέρει τα μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού της Καρκάδας στον Κάκη του Μαρίου. Μόνο την επιπτώσει και αυτό στον Δήμο μας. Προκαλεί, επαναλαμβάνω, προκαλεί, όχι σαν δημοτικό σύμβολο, σαν πολύ η απουσία οποιαδήποτε κοινωνικού εκπροσώπου και καλό και τα κοινωνικά συμβούλια και των τριών Δήμων του Νομού να δούμε σε ανάλογε συνειδητοποιήσει σε συστάθμιση με του κατοίκου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκή. Δεν θα το δω με το κουτί. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει έτσι και εμείς είμαστε και παλιότεροι. Τι ξεκίνησε ακόμα η διαβούλευση, ακόμα όταν ήταν διορισμένοι οι γραμματές, η κυρία Μπάστα, αν θυμάστε. Και μετά όταν κατήγει πλέον η κατοική περιφέρεια και η Ερετή, πήγε το παλάκι και η Αγγλία στην Ερετή περιφέρεια, η οποία πρέπει να πούμε για να μπορούμε τα πράγματα ότι κινήθηκε μετά και ρυθμούς. Σύνταξη ένταξε γρήγορα τον περιφερειακό συνδυασμό, ο οποίος ψηφίστηκε ομόφωνα από όλους και από τον πρώτο βαθμό και από τον δεύτερο βαθμό του κ. Δεν το
γίνει κατά κάτι σχετική συζήτηση διαφορετικά. Διότι ο καθένα προσεγγίζει τα πράγματα με τη δική του λογική και τη δική του πολιτική σκοπιά. Το αν θα γίνει, το πώ θα διαχειριστούμε εμεί τα απορρίμματα στην Ήπειρο, έχω αυτοκτιμό ότι είναι δικό μα θέμα. Το αν θα πει σε ένα κομμάτι ιδιώτηση, θα πει ιδιώτηση, αν θα έχει πει το λειτουργήσουμε εμεί ω αυτοδιοικητικά όντα με το δικό σου χαρακτήρα που έχει. Είναι δικό μας εμάς πιστεύω, γιατί είναι αφορά τους καθημερινούς μας, αφορά τους δημότες και είναι ανταποδοτικού περιεχομένου. Άρα λοιπόν, η κοινωνική ουσία είναι αυτός που είναι ανασταλτικός παράγοντας να προχωρήσει όχι μόνο μία και στον περιφερειακό σχεδιασμό, αλλά και υλοποιήσει τον έργο του περιφερειακού σχεδιασμού. Και γιατί να κρατάει το κεντρικό κράτος και τη χρηματοδότηση ακόμα τον έργο. Και ένα κομμάτι που συνταγματικά, όπως προείπα στην πρωτομηνία μου, είναι συνταγματικά καταχυρωμένο για τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εμείς δεν είμαστε υπέρ, της εκτέλεσης του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης των απορριμμάτων, γιατί είναι ένα κοινωνικό αγαθό που αγγίζει την κοινωνία, την κοινωνία μας, αγγίζει τον δημότη μας και αυτή έρχεται το κόστος της διαχείρισης τους. Άρα λοιπόν, δεν είμαστε υπέρ ιδιωτικής πρωτοβουλίας, γιατί και εκεί γίνεται ένα μεγάλο και εκεί είναι το πρόβλημα όσον αφορά στην πολιτική προέκταση του θέματος, γιατί είναι γεγονός ότι πλέον η διαχείριση των απορριμμάτων είναι να γίνει η πίστα του μέλλοντος. Και εκεί παίζουν τα συμπέρασμα και γι' αυτό και η κεντρική ουσία έχει τις ακυρώσεις και δεν λύνει το θέμα. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει περιφερειακός σχεδιασμός. Όλοι μας πιστεύω και εσείς έχω κάνει ένα τοπικό σχέδιο διακρίσης απορριμμάτων. Το πρέπει να το κάνετε, πρέπει να το φτιάξετε από το ξέρω έτσι να έχετε φτιάξει. Άρα λοιπόν εκείνο που προέχει είναι η άμεση έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού και η δημοκράτηση των έργων για να μπορέσει να γίνει και η μονάδα του εξεργασίας των απορριμμάτων που είναι να γίνει στα Γιάννα. Διότι αν γίνει η μονάδα, καταλαβαίνετε πλέον και γίνει ανάκτηση, ανακύκλωση και πρόληψη πάνω στην διαχείριση των απορριμμάτων, το εκείνο που θα καταλήγει στο κοιτά, στο κάθε κοιτά, είτε του καρποναρίου είτε οπουδήποτε αλλού, θα είναι το 20% των απορριμμάτων των οποίων παράγονται στην Ήπειρο. Άρα λοιπόν, ένα μεγαλύτερο πρόβλημα θα κολλήσει αν θα τρέξουμε και θα γίνει μονάδα εξαρτήσεων απορριμμάτων στα Γιάννα. Άρα λοιπόν, πρέπει η κοινωνική εξουσία να αφήσει τις οποιαδήποτε διαφορετικές προσεγγίσεις, είτε αυτές τις αγκυρώσεις όσο αφορά του σχεδιασμού που υπάρχουν και να δώσει το πράσινο φως άμεσα να παίξουν τα έργα τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ για το λόγο. Πήρε ένα μικρό χρόνο να κοιτάξει. Μαγγέλη, α κάτσε τη δίκη σου. Κλαδί, τι θέλει. Κρατήστε το κρατήστε. Ευχαριστώ πολύ. 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 Είμαι ο υπεύθυνος για τις καταγγελίες στην οποία αναφερόμαι στο Κοινοβούλιο που αφορά τους κοινά καρποναρίου ευθύνης ελληνικού και γραμματικού της Αττικής. Μας είναι άλλο και για το όνομά μας. Είμαι αυτός που επιφέρει την Επιτροπή Αναφορών εδώ στο ίδιο το ίδιο το σημείο για να κάνετε τον έλεγχο στους κοινά του καρποναρίου και της ευθύνης. Το πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι στην Ελλάδα γενικά και στο καρποναρί συγκεκριμένα είναι ότι δεν τηρήθηκε ποτέ μα ποτέ ο νόμος. Δεν θα μακρομιλήσω, δεν θα πω πολλά. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να τηρήσετε την νομιμότητα. Γιατί κάθε φορά που εμείς αποδεικνύουμε με στοιχεία ότι δυσλειτουργούν οι χιτά, σας πω ένα ακόμα παράδειγμα, μιλάμε σήμερα για ανακύκλωση. Υπήρχαν όροι για να χρηματοδοτηθούν οι χιτά που λέγανε ότι πρέπει να ήδη υπάρχει η ανακύκλωση της σταθμού μεταφόρτωσης για να χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και χιτά. Πρέπει να ήταν χιτή από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκαν. Όταν εμείς τα καταγγέλουμε αυτά, ότι δεν γίνεται ανακύκλωση και είναι χιτά, στέλνουμε περιφέρεια Επίρου έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι ψεύδεται ο κ. Παπαδόπουλος και γίνεται ανακύκλωση σε μεγάλα ποσοστά. Όταν λέμε. Ήρθατε και το είδατε, ήταν αυτό. Υπάρχει μεγάλη διαπλοκή και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο υπεύθυνος της διεύθυνσης περιβάλλοντος είναι ο κ. Κρεμλής. Που ήταν υποψήφιος βουλευτής με κάποιο μεγάλο κόμμα σε κάποια ελληνική περιφέρεια και κόβει και ράχει κάποιο θέμα. Δηλαδή, πρώτη στιγμή να κατεβάσετε, αν εσείς εδώ δεν δώσετε τα στοιχεία της παρανομίας, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Η πρότασή μου λοιπόν είναι ο Δήμος Παραδειγιά να παραδεχτεί ότι ο ΧΙΤΑ εδώ δεν δυσλειτουργεί, να ζητήσει τις ποσότητες προστραγγισμάτων. Τις χημικές αναλύσεις που γίνονται στα πηγάδια περιφερειακά του ΧΙΤΑ, να ζητήσει τις αναλύσεις της γης που είναι μέσα στο ΧΙΤΑ, να ζητήσει πού καταλήγουν και πού καθαρίζονται τα στραγγίσματα το χειμώνα με τις μεγάλες βροχές, να ζητήσει το ταμείο αποκατάστασης του ΧΙΤΑ, υπάρχει ή δεν υπάρχει,
πόσα λεφτά έχει αυτό το ταμείο. Γιατί αν δεν υπάρχει ταμείο αποκατάσταση, είναι σοβαρή παραβίαση τη Ευρωπαϊκή Οδηγία. Υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Τα ζητάμε, στην περιφέρεια δεν μα έχουν δώσει ποτέ απαντήσει για όλα αυτά. Αυτά λοιπόν και μόνο να ζητήσει, δηλαδή να το πω με απλέ λέξει, αν σούξει ο χώρο του από την νομιμότητα και μόνο με την νομιμότητα, γιατί οι καταλήψει έχουν γίνει και θα γίνουν και παντού. Μόνο εκεί, κύριε, που κάνανε μεγάλο αγώνα με τρομοκρατικές ενέργειες. Δυστυχώς, με τρομοκρατικές ενέργειες. Έχουν βάλει κριτικά με στο κοιτά τη ελληνική. Είχαμε και θύματα, έχουν βάλει κριτικά. Μόνο αυτοί καταφέραν. Δηλαδή, στο παράνομο κράτος καταφέρνουν μόνο οι παράνομοι. Εγώ πιστεύω ότι στην Ευρώπη, για να το πετύχουμε, πρέπει μόνο με τον νομικό δρόμο και να σεβαστούμε την νομιμότητα εδώ πέρα στον ίδιο το κοιτά μα. Τότε και η κεντρική διοίκηση θα τρομάξει, η νομιμότητα θα την τρομάξει. Οι καταλήψεις, οι φωνές, τα πλακάν δεν θα τους τρομάξουν. Η νομιμότητα για να τηρήσει ο Δήμος τον νόμο κατά λέξη. Για όλα τα νομιμότητα ζητήματα. Και αν το κάνουμε εμείς αυτό, θα τρομάξουν και θα κουνηθούν. Αυτό ήθελα να κάνω σαν τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Δήμο. Τι είναι Δήμο και υπό. Και τους αγώνες. Δυστυχώς όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών που ήρθε, ενώ τελικά έστω με τρομοκρατικές ενέργειες κράτησε, δεν έχει τάσει τη λευκή με τη ΣΚΟ, ότι δεν έχουν αλλιώ λειτουργεί ακόμα. Και ταυτόχρονα άμεσα φοβόμαστε εμείς εδώ όλοι, και οι ευρωπαίοι εδώ σήμερα, ότι εκτός από τα σκουπίδια της Λευκάδας, σε λίγο καιρό θα ξεκινηθεί να φύγουν και τα σκουπίδια της Κέρκυρας. Ταυτόχρονα, αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι η νομιμότητα από το Δήμο τηρείται. Ήδη όταν έχουμε προβλήματα, τα ξέρουμε εδώ οι τοπικοί, ότι όταν έχουμε προβλήματα πάντα προσφέρουμε στον εισαγγελέα. Αυτό είναι εννοείται που πρέπει να διαφυλάξει την νομιμότητα στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό που διαπιστώνω με τα λύπη μου εγώ είναι ότι και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπε ο κύριος Ρόλος, ο συνάδελφος της Ιχμανίτσας, ότι περιφερειακός κεντρικός υπάρχει. Γνωρίζετε ότι πρόκειται να γίνει ένα εργοστάσιο σπουδών, ο οποίος όμως ακόμα καθυστερεί. Επίσης, εφόσον τα χρήματα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και το εξής. Όσον αφορά τη μεταφορά των σκουπιδιών, πρέπει να τηρείται η αρχή της συνένεσης και της εγκύκλησης. Είναι νόμος, είναι κανόνας, κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η οδηγία 208 του 98, που λέει ότι για να μπορέσει να πάει σκουπίδια σε μια περιοχή, πρέπει να συνενέσει η περιοχή και ταυτόχρονα ότι όταν υπάρχει πρόβλημα, τα σκουπίδια πάνε στην κοντινότερη περιοχή. Επειδή λοιπόν το θέμα του διαχείρισης των απορριμμάτων όντως εξελίσσεται σε business, το ανησυχείς είναι μεγάλο και οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν πολύνουμε, με αποτέλεσμα να δίνουμε πολλά παραθυράκια να γίνονται όλα αυτά που γίνονται, εμείς πρέπει να βρούμε κάποιο τρόπο να αντιδράσουμε αυτή τη χρονική στιγμή στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Και το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι η μεταφορά των απορριμμάτων της Λευκάδας στο Σκάκι του Μαρίου. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης δικές σας. Οι Τανζανιές δεν οδηγούν πουθενά. Κάνουν τους δημάρχους γραφικούς. Κάνουν κάποιους πολίτες να νομίζουν ή να λένε ότι αν έχει ευκαιρία τώρα ο Δήμαρχος να το κάνει να γίνει επαναστάτης και βέβαια να υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ, ειλικρινά με πάρα πολύ σοβαρότητα και χωρίς τρανζανιές, να πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο την οποία να μπορέσουν να την εφαρμόσουν. Να μπορέσουν δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας τη δυνατότητα και ικανότητα να λύσουν το πρόβλημα που μας προέκυψε αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν αφογένειες. Αυτό είναι απόλυτα σίγουρο. Γιατί δεν έχουμε δημοκρατία. Η δημοκρατία θέλει πολίτες. Και πρώτα από εμάς ξεκινάει το πρόβλημα. Εξάλλου οι κυβερνήσεις από εμάς βγαίνουν. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ την άποψη ο καθένας επί του συγκεκριμένου θέματος για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αύριο το πρωί, με βάση τις αποφάσεις που έχουν πάρθει, ενδέχεται τα σκουπίδια της Λευκάδας να είναι έξω από το κοιτάκι του Μαρίου. Και αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημάρχη. Να διευκόσουμε τον
πρόταση που ψήφισε η συγκεκριμένη ή να δεχτούμε το οποιοδήποτε μια ανάγκη. Για να μπορεί να εκφραστεί και το άλλο. Και κύριε Ζαχαρέλη, με την ερώτηση τη συνέχιση του Βρήνου, όπω και του κύριε Δήμου, όπω πριν, υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, θέλει κάποιο να συμπληρώσει κάτι. Δεν είναι το τέλο των καθαρών, αν είναι καλό ή δεν είναι. Αφού τα γράψουμε ότι τα διαδικαστικά που στορίζει πρώτα, θα γράψουμε όχι στην αναπόφευση των απορριμμάτων της Λευκάδα του Φυτάκα του Μαρίου, γιατί αυτό θα προκαλέσει περιπατολογική επιβάρυνση και κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ότι εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας για το εντέλεσθε της κυβέρνησης δια του Γενικού Γραμματέα και ότι θα προχωρήσουμε σε οποιοδήποτε μέσα, πολιτικά ή νομικά, προκειμένου να αποφύγουμε αυτού του είδους την ενέργεια. Να ακυρώσουμε δηλαδή την απόφαση και να μην γίνει μεταφορά των απορριμμάτων της Λευκάδας μας στην περιοχή. Αν έχετε κύριε Δήμαρχος, να προχωρήσουν και αυτοί τις υποδομές τους.
κυβέρνηση, η οποία όποτε τη βολεύει, και δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, όποτε τη βολεύει οι αρμοδιότητες σημαντικές της και όλα τα λάθη είναι των άλλων και δι' της αυτοδιοίκησης. Θα δεχόμουν λοιπόν να πει ότι μέσα σε ένα χρόνο με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγώ θα τελειώσω αυτές τις υποδομές. Συμφωνώ για αυτόν τον τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων. Είναι χιτά, είναι χιτή, είναι διαλογή στην πηγή, είναι πολλά ρεύματα, είναι εργοστάσιο και θα τα κάνω σε όλη την Ελλάδα, με οποιοδήποτε κόστος. Όπως θα μπορούσε κάποιος από εμάς να πει το εξής. Η Λευκάδα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και το Καρδινάρι κάτι Φλεβάρι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κανένας εισαγγελέας όμως, κανένας εισαγγελέας, ξέρετε, μαζί πήγαμε στον εισαγγελέα, κανένας εισαγγελέας δεν είπε ότι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Καρδινάρι, σταματήστε να ρίχνετε σκουπίδια. Σταματήστε. Και εσείς. Όχι μόνο οι άλλοι. Εάν αποφασίσουμε αγαπητοί να κλείσουμε το χιτά Καρδινάριο, δεν θα πάμε τα σκουπίδια μας ούτε εμείς. Πρέπει ως δημότες να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη. Δεν μπορεί δηλαδή να πούμε ότι εντάξει υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν πειράζει εσύ, Καρδινάρι, μόνο σου. Όλοι οι δημότες. Ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει χώρος για σκουπίδια. Η άποψή μου λοιπόν είναι ότι θα μπορούσε αυτή η κυβέρνηση, όπως πήγε το πρόβλημα, να πει αμέσως ότι εγώ προχωράω τις υποδομές και για 6 μήνες που χρειάζομαι χώρο για τη Λευκάδα ή για την Κέρκυρα, στέλνω μηχανήματα, στέλνω εργάτες, να δείξει μια καλή θέληση τέλος πάντων. Ή μια σοβαρότητα. Καμία σοβαρότητα δεν υπάρχει. Το χιτάκι Ρωμανίου δεν ήρθε κανένα να τον ελέγξει. Πήραν τα χαρτιά στα χέρια του μόνο που έλεγε ποσότητες και δεν είδαν τίποτα άλλο. Κανένα δεν ήθελε να τον ελέγξει το χιτάκι Ρωμανίου. Το χιτάκι Ρωμανίου τον ελέγχουν, προβληματίζονται και τραβάνε τα πάντα οι κάτοικοι της περιοχής και κανένας άλλος. Εξάλλου ξέρουμε πολύ καλά ότι σαν δημότες επίσης δεν αντιδεχόμαστε ότι πρέπει να πληρώνουμε για τη σκουπίδια. Ο υπέρον πληρώνει. Είναι νόμος στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Έγινε ένας εκτεταμένος έλεγχος από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, όχι μόνο στο χιτά Καρδιναρίου, και τον έβγαλαν εντελώς ακατάλληλο, αν γινόταν κάποιες πολύ μεγάλες εργασίες. Η τελική λύση πια ήταν, αποβάλλανε από τη θέση του τον διευθυντή των επιθεωρητών περιβάλλοντος, τον κύριο Μέρκο, στην Αθήνα. Αυτή ήταν η λύση που βρήκανε για να λύσουν το πρόβλημα. Έλεγχος έγινε. Άγγελος υπάρχει. Συμπέρασμα, επειδή ούτε ως κυβέρνηση, ούτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε ως κυβέρνηση, ούτε αν θέλετε ως δημότες, είμαστε ικανοί να διαχειριστούμε τα σκουπίδια, ας προλάβουμε τον αρμό που πάει να μας βρει, με σοβαρότητα και με μεθοδευμένες κινήσεις, όχι μόνο επαναστατικά, αλλά και όσο μπορούμε περισσότερο οργανωμένα. Είναι πολύ θετικό ότι σε αυτή την προσπάθεια, αυτή τη στιγμή, είναι όλοι οι Δήμοι της Ηπείρου. Δεν σας κρύβω ότι είχα ένα φόβο, μήπως τρεις δήμαρχοι που έχουν χιτά στην εδαφική μας περιφέρεια, ο Δήμος Βορειών Τζουμέρκων, ο Δήμος Σπυρίου και ο Δήμος Αρταίου, ήταν μόνοι τους. Παρ' όλα αυτά, η αυτοδιοικητική για μία ακόμη φορά στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Δεν θα τους ευχαριστήσω γι' αυτό, νομίζω ότι κάνουν το αυτονόητο. Και ας πάρουμε μία απόφαση ομόφωνη, προκειμένου να αποτελέσει ένα δυνατό χαρτί στα χέρια μας για να πετύχουμε το ζητούμενο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαλίκη. Την πρόταση είναι. Ναι, συγγνώμη, με τη σειρά. Θα συμπληρώσετε, μου μιλήσετε για την εταιρεία της Υπουργικής. Κύριε Θανάση. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι. Όχι, δεν θα πω σε συζήτηση. Απλώς επειδή διαμορφώνεται το κείμενο και άκουσα την κυρία Δήμαρχο πριν που είπε ότι είναι και παράνομη η απόφαση αυτή βάσει των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μήπως πρέπει μέσα να αναδειχθεί και το παράνομο της απόφασης. Αυτό μόνο τίποτα. Να ενισχύει. Αυτό. Αυτό. Αυτό σε άλλους έτσι προσβάζει. Καλό για τη θεμάτη που είπε ότι το χειμώνα θα βρούμε. Οπότε και εμείς το χειμώνα θα έρθει, θα κλείσουμε για 2 μήνες μετά, θα τα ζητήσουμε σε άλλους μετά να τα φέρουμε στους πίνους. Πολύ απλά να καταλάβουν ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Να κάνουμε και μια κίνηση να δείξουμε το πρόβλημα. Κύριε
Απλά ξέρετε ότι η Περιφέρεια υπήρχε τα πάντα που πρέπει να απαντήσει με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό, τον ίδιο Δήμαρχο που είναι και πρώτο ΣΥΦΕ. Με μεγάλη σημασία έχει δώσει στο Ρουσάσιο, το οποίο ήταν έτοιμο για την πρωτοδότηση και επιβάλλει με ευθύνη τη κυβέρνηση έχει σταματήσει. Θεωρώ ότι το θέμα είναι καθόλου πολιτικό. Μπορεί να είναι πρώτη ή δεύτερη φορά αριστερά, να τι αφήσει που κάνει, αλλά και μπορεί να είναι τα ίδια λάθη που κάνει προηγούμενε κυβερνήσει. Ερήνη το πολιτικό να αποφασίσουν είναι θέμα καθαρά θεωρητική εξουσία και νομίζω ότι αυτή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Ξέρετε ότι η Περιφέρεια Επίρου με όλα αυτά που μπορεί να έχουν γίνει έχει συμβάσει στου πλήθου του 27 Καρδινάριου και με χρηματοδότηση κατά καιρού. Είμαστε μοναδική περιφέρεια που δεν πληρώνει πρόσφατα με αποκατάσταση όλων των φαγά και πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να τα σπίτια να έρθουν όπως σε συμφωνώ από την απόφαση που θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο και πιστεύω ότι είναι και η κοινή η απόφαση όλων των περιφερειακών συμβουλίων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι, εύχομαι λοιπόν που σα το διαβάσω όλα πριν από όλα να το διαβάσω και να προσθέσω αυτά που είπαμε. Εύχομαι λοιπόν όλοι οι φορείς της Επίρου και η Περιφέρεια Επίρου να είναι μαζί μας στην προσπάθεια που γίνεται αυτό με τη διαχείριση των απορριμμάτων και των πραγμάτων θα ήταν, γιατί μέχρι πρόσφατο, παρότι ήταν αγωγιώτη τη αυτοδιοίκηση, τη πρωτοβάθμιση αυτοδιοίκηση, περιέργω πάλι δεν είχαμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Εύχομαι να είναι δίπλα μα. Αυτό έχουμε. Η κυρία Γκυριακουλή για τι απόψει γνωρίζουμε. Τη συνάδελφη τη περιφέρεια δεν την έχω καταλάβει ακριβώ πολιτικά. Αν γνωρίζετε εσεί, αν την έχω καταλάβει, δεν έχω καταλάβει ακριβώ η περιφέρεια τι θέση έχει πάρει από αυτό. Δεν έχει αποσαφινιστεί η δουλειά. Παρ' όλα αυτά, κυρία Δήμαρχε, έχετε την καλοσύνη. Φίλα, συγγνώμη για την παρέμβασή μου. Κύριε Δήμαρχε, διαμορφώστε με την πρόταση για να ψηφίσουμε σχετικά. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σουμηρίου ομόφωνα αποφασίζει όχι στην αναπόθεση των απορριμμάτων, όπως το είπαμε στην από μία διοτιμένου φορεί στο Χιτά Καρδιναρίου, από μία δεδομένου φορεί που δεν συμπεριλαμβάνονται στον περιφερειακό σχεδιασμό διαχείριση αποβλήτων τη περιφέρεια Επίρου, γιατί αυτό θα προκαλέσει περιβαλλοντολογική επιβάρηση, κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και θα υπερφορτώσει το εφιστάμενο κύτταρο. Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μα για το εντέλεσθε τη κυβέρνηση για τι αποφάσει του Γενικού Γραμματέα τη Αποκεντρωμένη και ζητάμε την ακύρωση. Και είμαστε διατεθειμένοι να αντιδράσουμε με οποιοδήποτε μέσο και κυρίως δια της νομικής οδού. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ να ψηφίσουμε σχετικά την πρόταση που έχω να ψηφίσουμε σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Ευρωπαϊκής. Παρακαλώ να ψηφίσουμε σχετικά την πρόταση. Ναι, θα αλλάξει την πρόταση. Θα προσθέσουμε κάτι. Κύριε Δήμαρχε, στην πρώτη παράγραφο, όπως την εντυπώσετε, μιλάτε για μόλις του περιβάλλοντος και εκεί να τονιστεί και ότι είναι παράνομο, όπως είναι την πρώτη παράγραφο. Ναι, όπως είναι παράνομο, θα το βάλουμε εκεί που είναι στο πλήσι. Μπορούμε να το βάλουμε και στην απόφαση του Γενικού Γραμματέα. Ωραία. Παρακαλώ, ας πούμε σχετικά, την πρόταση όπως διεκτυμονωθώ από το Συμβούλιο, για να τάσουμε τις κυρώσεις, παρακαλώ. Ομόφωνα.